ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Στάτο! Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και τον Παναγιώτη. Φέτος σκεφτήκαμε το εξής. Πέρσι, μετά το περσινό τεράστιο αφιέρωμα στην ομάδα του Κυπέλου, είπαμε φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μια κίνηση η οποία δεν την έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον σε τέτοια έκταση, ένα αφιέρωμα τέτοιο στην ομάδα της περίοδου 73-74, στην ομάδα δηλαδή που ανέβασε την Καστοριά κατηγορία, που την ανέβασε στα μεγάλα σαλόνια, και από εκεί και πέρα να έρθουν οι μεγάλες διακρίσεις. Για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο αφιέρωμα για την ομάδα του 73-74. Ναι, Χριστό, στην περσινή εκπομπή είχαμε τουλάχιστον 31 συνεντεύξεις. Αυτή την φορά πλησιάζουμε αυτές, θα έχουμε όλο το ρόστερ της ομάδος, θα πούμε με έναν παίχτη που δεν μπορέσαμε να μιλήσει, αρνήθηκε ευγενικά να μιλήσει τέλος πάντων, αλλά εγώ θα πω με ποιους επικοινώνησα. Θα έχουμε 6 παίχτες από τις μεγάλες ομάδες Θεσσαλονίκης και Αθήνας, θα έχουμε 3 δημοσιογράφους. Και θα σας πω και για έναν παράγοντα, ο οποίος θα στείλει ένα κείμενο, θα σας πω για ποιον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τους παίχτες που έχω επικοινωνήσει εγώ. Είναι ο Σάκης ο Ερμίδης, ο Βαγγέλης. Να πω καλημέρα και στον Παναγιώτο Μπάτο. Παναγιώτη, ναι, καλημέρα και σε καλημέρα, σένα. Παιδιά. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, Στράτο, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του Αντένες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι ο Σάκης ο Ερμίδης, ο Βαγγέλης ο Τιτσάκης, ο Λάζαρος ο Αλεξιάδης, ο Γιάννης ο Τσαχουρίδης, ο Γιάννης ο Γίτης, ο Γιώργος ο Παράσκος, ο Αντώνης ο Κόπανος, ο Νίκος ο Καλτσίδης, ο Αλέκος ο Μοσχοφίδης, ο Άρης ο Πληγουράς, ο Αλέκος ο Καραβιδάς, ο Τέλης ο Μουτίδης και ο Γιώργος ο Μωυσίδης που είναι στο Μαϊάμι. Είναι το ρόστερ 73-74, ναι. Παραλαμβάνω, έτσι. Ναι, το ρόστερ 73-74. Είναι ένας παίχτης τον οποίο δεν μπορέσαμε να βρούμε, ο Μαυρόπουλος ο Βασίλης. Ναι. Λοιπόν, είναι και ο Σίδης ο Χρήστος, και επίσης μίλησα με τις οικογένειες των Σιάντζη, δύο μεγάλων παιχτών, του Σιάντζη του Πάδου και του Ανέστη του Αφεντουλίδη. Αυτοί έχουν μια αντικειμενική δυσκολία, το καταλαβαίνουν όλοι, ναι, να μπορέσουν να μιλήσουν, θα στείλουν κάποιο κείμενο. Ωραία. Επίσης, από τους 6 παίχτες που ήρθαν στην ομάδα το 1974, την πρώτη χρονιά, ναι, Παπαβασιλείου Γρηγόρης, Γιώργος Καραφέσκος, Τάκης Αργυρός και Χρήστος Παπαδόπουλος, αυτοί θα μιλήσουν. Ναι. Δεν μπορέσαμε να βρούμε τον Καραχισαρίδη και τον Καρυπίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, από παράγοντα της Καστοριάς, μίλησα 4-5 φορές με τον Γιώργο τον Παναγιωτίδη, τον δικό μας Γιωρίκα. Έτσι. Ο οποίος είναι ευσυγκίνητος και λόγω του ότι θα μιλήσει για παράγοντες οι οποίοι δεν είναι πλέον στη ζωή, για τα φιλαράκια του, τον Βλάχο, τον Σιαπέρα και άλλους, θα στείλει ένα κείμενο, ναι, για να μας ευχαριστήσει για την προσπάθεια που κάνουμε. Να σου πω ότι όλοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι για αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε. Τώρα, με μεγάλη χαρά. Από δημοσιογράφους θα, ναι, σου πω. Θα έχουμε το Μανώλη το Μαυρομάτι. Ναι. Γιατί όμως θα έχουμε το Μανώλη Μαυρομάτι, να εξηγήσεις. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, θα σου πω γιατί. Ναι. Το 1974, όταν βγήκε η ομάδα, ναι, είχε κάνει ένα ρεπορτάζ στο Ξενία. Για την ΕΡΤ. Είναι εξάλεπτο το οποίο, ναι, υπάρχει στο YouTube. Μπορεί να το δει ο καθένας. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ναι. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ναι. Και θα τον έχουμε αυτόν. Θα έχουμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έκανε κάποιες μεταδόσεις των μεγάλων ομάδων, και τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε μεταδώσει και τον αγώνα στην Τυφλίδα, ναι, και έχει πολλές αναμνήσεις και δέχτηκε να μιλήσει με ευχαρίστηση. Ωραία. Επίσης από παίχτες, ναι, μεγάλων ομάδων. Από τον Ηρακλή θα είναι ο Κώστας ο Αηδηνίου. Ωραία. Από τον Άρη ο Γιάννης ο Βένος. Από τον Ολυμπιακό ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης. Από τον Παναθηναϊκό, την ομάδα σου, ο Μίμης ο Δωμάζος.
Από την ΑΕΚ δύο παίχτες, ο Χρήστος ο Αρδίζουγλου και ο Θωμάς ο Μαύρος, και από τον ΠΑΟΚ ο Μέγας Αλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος ο Κούδας. Αυτή θα είναι όλη στην εκπομπή μας, να πούμε. Αυτή θα είναι όλη στην εκπομπή μας. Πότε θα γίνει αυτή η εκπομπή? Θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Την Παρασκευή στις 5 ώρα. 5 ώρα το απόγευμα θα γίνει αυτή η εκπομπή, έτσι. Ναι. Επίσης θα ήθελα να σου πω ότι είμαι σε καλό δρόμο να βρούμε κάποιες φανέλες. Έχω βρει ήδη τη φανέλα του τελικού, ενός πολύ μεγάλου παίχτη, και τη φανέλα που στην Τυφλίδα. Προσπαθώ να βρω τη φανέλα εκείνης της εποχής. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα μου δώσουν. Αν το κάποιος έχει τη φανέλα του 73-74, να την έχουμε μαζί μας. Να την έχουμε μαζί μας, να, πούμε, να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες, να τις στείλουμε τα site. Ωραία. Και τέλος θα θέλω να ευχαριστήσω τα δύο παιδιά, εκπληκτικά παιδιά, τον Παναγιώτη τον έχω γνωρίσει και χάρηκα πολύ που τον γνώρισα, τον Ιωσήφ τον Χατζητιμοθέο και τον Πάτο τον Παναγιώτη, για το βιβλίο που έχουν κάνει και ετοιμάζουν και κάτι ακόμα. Και κάτι μαζί. Και θα σου πει και ο Παναγιώτης τι ετοιμάζουμε μαζί στο μέλλον. Ωραία. Στράτο, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Τα λέμε την Παρασκευή με τα υπόλοιπα. Μας έδωσε όλο το κλίμα τι θα ακούσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν με τον Στράτο Μορφίδη. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα πια, βέβαια. Στο επιτελείο του Αντένες FM, σε όλο το ακροατήριο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αφού ακούγεσαι και διαδικτυακά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το τι ετοιμάζουμε καταρχήν με τον Στράτο τον Μορφίδη, τι έχουμε στα σκαριά, όχι στα σκαριά, ως σχέδιο θα έλεγα σε πρώτη φάση. Σκεφτόμαστε λοιπόν, πέραν της εκπομπής αυτής, η οποία θα είναι επαιτειακή και θα είναι όπως η προηγούμενη προφανώς, και θα αναφέρεται στην περίοδο 73-74, αλλά και κατ' επέκταση και λίγο πιο πίσω και λίγο πιο μπροστά, γιατί η περίοδος του 73-74 έχει συνδεθεί με τις δύο προηγούμενες περιόδους που η Καστοριά έκανε πρωταθλητισμό με προπονητές τον Καραπατή, τον Καλογιάννη και την επόμενη χρονιά που πήγε πάρα πολύ καλά φυσικά στην Αλφαθνική 74-75, είχε από τις καλύτερες επιθέσεις της κατηγορίας τότε. Ναι, ήταν και οι χρονιές που είχε μετακομίσει σχεδόν ο μισός ΠΑΟΚ στην Καστοριά. Ακριβώς. Βέβαια η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολλοί έχουν πει και ο Νίκος Σαργκάνης σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στην τηλεόραση και πάει στο YouTube, ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να πάει άνετα Ευρώπη. Ναι, έχει αδικηθεί λίγο αυτή η ομάδα σε σχέση, γιατί όλη τη δόξα την παίρνει η ομάδα του Κυπέλλου, αλλά και αυτή η ομάδα έχει, λέγαμε, αδικηθεί στη συνείδηση των Καστοριών. Θεωρώ, επειδή θα τα πούμε βέβαια την Παρασκευή όλα αυτά, θεωρώ ότι η ομάδα αυτή, επειδή είχε ένα ρόστερ γύρω στους 14 με 15 ποδοσφαιριστές που έβγαλαν μια χρονιά με 40 αγώνες και έσπασαν όλα τα ρεκόρ της β' κατηγορίας, θα τα πούμε την Παρασκευή, αυτή η ομάδα είναι πραγματικά ανεπανάληπτη το 73-74. Χάρισε μεγάλη δόξα στην Καστοριά η άνοδος της ομάδας αυτής στην πρώτη κατηγορία, έσπασε όλα τα ρεκόρ της β' εθνικής, δεν έχουν σπάσει ξανά άλλη φορά αυτά τα ρεκόρ. Θα τα πούμε ποια είναι αυτά. Με στατιστικά δεδομένα στο βιβλίο που γράψαμε μαζί με τον Ιωσήφ, τον πρώτο τόμο. Είναι όλα στον πρώτο τόμο που, αν δεν τον έχετε αυτό τον τόμο, νομίζω ότι δεν έχετε τη μισή ιστορία της Καστοριάς. Γιατί την άλλη μισή θα την γράψουν και στους υπόλοιπους τόμους. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Θα τα πούμε ενευθέτω χρόνο. Τώρα δεν είναι το παρόντος αυτό. Να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή με τον Στράτο, τον οποίο τιμή μου που το γνώρισα πραγματικά, ασχολείται πάρα πολύ, τρέχει με αυτή την ομάδα. Παρότι η ομάδα βέβαια δεν υπάρχει, αλλά ελπιστούμε στο μέλλον να επανέλθει και πάλι. Αυτό βέβαια είναι άλλη συζήτηση τώρα. Αλλά αυτό που σχεδιάζουμε λοιπόν με το Στράτο, για να επανέλθω, είναι η δημιουργία ενός μουσείου για την ομάδα της Καστοριάς. Θα χρειαστεί, θεωρώ ότι θα χρειαστεί. Τώρα, επειδή τα παιδιά του Δήμου της Καστοριάς, χωρίς τέλος πάντων να κάνω πολιτική ή οτιδήποτε άλλο, και ο Γιάννης ο Κορετσίδης που ήταν και στην παρουσίαση του βιβλίου ασχολείται πάρα πολύ με τα ποδοσφαιρικά, αλλά και ο Σάκης ο Ρήμος που είμαστε και συνάδελφοι, και τα άλλα τα παιδιά του Δήμου, είναι, πιστεύω θα κρίνουν αυτή την ιδέα πολύ καλή. Επίσης και ο Περιφερειάρχης που έχει παίξει και ποδόσφαιρο στην Καστοριά, κ. Σαββόπουλος, νομίζω αυτοί θα το δεχτούν αρκετά θετικά όλο το εγχείρημα αυτό και τη σκέψη, εν πάση περιπτώσει, για να την υλοποιήσουμε. Τώρα αυτό το μουσείο προφανώς θα περιλαμβάνει πάρα πολύ υλικό. Εγώ έχω αρκετό υλικό, ως πολύ υλικό θα έλεγα, από πιτσιρίκι που πηγαίνω στο γήπεδο. Μπορούν να συνεισφέρουν και άλλοι άνθρωποι. Η Καστοριά, δόξα τω Θεώ, επίσης έχει και πάρα πολλούς επιστήμονες πληροφορικής, διακοσμητές και οτιδήποτε, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση. Στο καλύτερο στήσιμο του. Ναι, στο καλύτερο στήσιμο του συγκεκριμένου. Δεν είμαι ειδικός στο διακοσμητής, είμαι ούτε διεκδικώ τον τίτλο του επικοινωνιολόγου, εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι θεωρώ ότι
θα προσπαθήσουμε και θα το πετύχουμε αυτό μετά από κάποιες συζήτησεις που θα κάνουμε με τα παιδιά εκεί στον Δήμο, που έτσι μια πρόγευση συζήτηση που είχα το κρίνουν αρκετά θετικά. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή κίνηση για την Καστοριά και βέβαια να πω και τον χώρο που σκέφτομαι τουλάχιστον προσωπικά. Μπορεί βέβαια να διαφωνήσουν οι υπόλοιποι, αλλά δεν ξέρω τώρα πως αυτό βέβαια θα κριθεί στο μέλλον. Νομίζω ότι ο χώρος εκεί στο παλιό γήπεδο της Καστοριάς είναι ο κατάλληλος και το κτίριο της ΕΤΡΙΑ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται τώρα, ιδανική περίπτωση για το συγκεκριμένο. Εξάλλου σε αυτόν τον χώρο γράφτηκαν, θα λέγαμε, ιστορικές σελίδες της Καστοριάς. Ακριβώς είναι η 20ετία 63-83, δηλαδή 20ετία 63-83 ήταν πραγματική εποπτεία της Καστοριάς. Όχι ότι και η υπόλοιπη ιστορία την παραγράφουμε ή θεωρούμε ότι είναι ευτελέστερη του συγκεκριμένου, αλλά όταν έχεις μία άνοδο, όταν βγαίνεις πρώτη επαρχιακή ομάδα με 15 ποδοσφαιριστές το 73-74 και κύπελο με μία ομάδα η οποία όντως ξεκίνησε από το 73-74, αξίζει τον κόπο εγώ να αναφέρω και τον κύριο Τσαχουρίδη, τον Γιάννη, ο οποίος μας έχει βοηθήσει απίστευτα και στον πρώτο τόμο, αλλά και γενικότερα με τις ιστορίες που μας διηγείται, αλλά και άλλοι άνθρωποι που μας έχουν πει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία επειδή, εντάξει, εγώ δεν έχω ζήσει την ιστορία του 63-74 λόγω ηλικίας, αλλά τουλάχιστον μεταγενέστερα σίγουρα πήγαινα στο γήπεδο, ήμουν στο γήπεδο. Και για το κύπελλο να πω έτσι ένα πράγμα μόνο, ότι πιστεύω ότι θα επιστρέψει, είμαι βέβαιος ότι θα επιστρέψει, αρκεί βέβαια να γίνουν τα κατάλληλα βήματα και χωρίς να υπάρχει το από πίσω η. Αυτή η υπόθεση είναι ένα κεφάλαιο από μόνη της, που νομίζω ότι φέτος ίσως έχουμε μια οριστική κατάληξη του θέματος. Νομίζω ότι θα έχουμε οριστική κατάληξη και διευθέτηση αυτού του ζητήματος φέτος. Θεωρώ ότι θα γίνει αυτό. Οπότε, το ραντεβού μας είναι για την Παρασκευή στις 5 θα είμαι στο στούντιο. Παρασκευή 5 η ώρα θα ακούσετε όλους όσους ανέφερε ο Στράτος νωρίτερα και όλα τα στοιχεία αυτής της φοβερής περίοδου για την ομάδα μας από τον Παναγιώτη τον Πάτο που τώρα έχουμε στην γραμμή μας. Είναι νομίζω πραγματικά εκπληκτικά στοιχεία, ακόμη και οι πιο φανατικοί φιλαθλοί θα έχετε να θυμηθείτε πολλά πράγματα μαζί μας. Ναι, θέλω βέβαια, Χρήστο, να κάνω και μια μνήμα στον συνεργάτη μου, τον Ιωσήφ τον Χατζηδημοθέα, ο οποίος πραγματικά ο δικηγόρος της Καστοριάς είναι αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι ότι πριν γίνει φοιτητής, όταν ήταν στο Λύκειο, από τότε γνωριστήκαμε με τον Ιωσήφ. Το παιδί έτρεξε απίστευτα σε βιβλιοθήκες Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Έχει κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα για ένα και μόνο στοιχείο, που πραγματικά, δηλαδή, αυτό το παιδί δεν έχω λόγια πραγματικά. Είναι καλύτερα από η οικογένειά μου και πραγματικά μαζί του κάναμε έναν πολύ καλό συνδυασμό, θεωρώ, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό και το αποτέλεσμα του δεύτερου βιβλίου θα είναι ακόμη καλύτερο. Αν θέλεις την Παρασκευή να έχουμε και τον Ιωσήφ κάποια στιγμή να κάνει το δικό του σχόλιο. Σωστά, βέβαια, επειδή ο Ιωσήφ έχει πάρα πολύ φόρτο εργασία. Το ξέρω. Αυτή την περίοδο, τι να πω δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει, θα επικοινωνήσω μαζί του και ευελπιστώ ότι θα βγει στον αέρα και για λίγο, ή δεν ξέρω πώς θα το. Να κάνει το δικό του σχόλιο. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, Παρασκευή το αθλητικό μας ραντεβού και το μεγάλο φετινό αφιέρωμα του σταθμού για την ιστορική ομάδα του 73-74, την ομάδα που ανέβηκε στην πρώτη εθνική και που οδήγησε από εκεί και μετά σε όλους αυτούς τους επόμενους τριάμβους της ομάδας. Ναι. Και ένα μεγάλο μπράβο και στο Στράτο Μορφίδη, γιατί εντάξει, βρήκε τους πάντες εκεί. Ναι, μέχρι όπως και στο Μαϊάμι έφτασε. Μέχρι το Μαϊάμι. Δαιμόνιο σε εισαγωγικά ο Στράτος Μορφίδης, ο οποίος σε πραγματικά. Δεν ξέρω όταν θα πάρουμε τι ώρες θα είναι στο Μαϊάμι για να ξυπνήσουμε ανθρώπους. Θα τους ξυπνήσουμε, δεν πειράζει. Δεν μας πειράζουν αυτά τα πράγματα. Είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι στημένοι στο ραδιόφωνο όπως κάνανε και στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Οπότε δεν νομίζω να έχουν θέμα με την ώρα. Ωραία. Λοιπόν. Όσοι θέλετε να θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστες εποχές της ομάδας Καστοριάς, το φετινό μας μεγάλο αφιέρωμα είναι για την ιστορική ομάδα της περίοδου 73-74. Αυτή την Παρασκευή, 5 η ώρα το απόγευμα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Ραντεβού στο στούντιο του Αντένες. Να σε καλά, να σε καλά. Έγινε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.